Δεύτερο μέρος εκπομπής εδώ στα Νίκο εν Δήμο. Και τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να ασχοληθούμε με τον Δήμο Αθηναίων. Έχουμε ασχοληθεί αρκετά και προεκλογικά. Αναλύσαμε και το εκλογικό αποτέλεσμα. Νέα διοίκηση πλέον. Ήδη 5 μήνες η νέα Δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα έχει ξεκινήσει το έργο στον Δήμο Αθηναίων με πάρα πολλές προεκτάσεις. Ήδη έχουμε δει και σε διάφορους τομείς συγκεκριμένες δράσεις και θα πάω να συζητήσω αμέσως τώρα τα της ψηφιακής διακυβέρνησης και παιδείας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Πάνο Χαρλάφτη. Κύριε Χαρλάφτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Έχουμε ήδη δει κάποιες προεδράσεις από το νέα διοίκηση του Δήμου Αθηναίων, κύριε Χαρλάφτη. Θέλω να μπω κατευθείαν στο προκείμενο, στα δικά σας, που αφορούν την ψηφιακή διακυβέρνηση και παιδεία. Είναι δύο τομείς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κάθε ένας για τους δικούς τους λόγους. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι έχετε βάλει μπροστά για το επόμενο διάστημα από τώρα, τι ήδη έχετε προλάβει να κάνετε σε αυτούς τους 5 μήνες που έχετε μπει και επισήμως στο Δήμο και ποιο είναι το πλάνο και για το μέλλον φυσικά. Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία είναι λίγο σύνθετη γιατί έχει και θέματα στοχοθεσία, ας πούμε, μελλοντικά, αλλά υπάρχει και η καθημερινότητα. Τώρα, όσον αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω τώρα. Καθημερινότητα στο Δήμο Αθηναίων είναι από μόνη της μία πρόκληση. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γιατί η αλήθεια γιατί η αλήθεια είναι ότι και μετά το εκλογικό αποτέλεσμα του Οκτωβρίου, οι πολίτες ήταν στα κάγκελα για πάρα πολλά ζητήματα. Από εκεί και πέρα, εσείς έχετε βάλει τον δικό σας ρυθμό. Βλέπουμε ήδη κάποιες αλλαγές. Περιμένουμε να δούμε και περισσότερα. Και ο κόσμος δηλαδή, γιατί μας στέλνουν και τα μηνύματά τους με τις επισημάνσεις τους και περιμένουν να δουν και περισσότερα. Νομίζω γενικά στο σύνολο η νέα ομάδα κουρδίστηκε και συγχρονίστηκε και πάμε καλά. Και ευελπιστούμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα και στο μέλλον. Και περιμένουμε να τα δούμε. Τώρα, όσον αφορά τη δικιά μου καθημερινότητα, εννοώ τα σχολεία και τους μικρούς μας φίλους, που είναι πάρα πολλοί ως χρήστες και πάρα πολύ απαιτητικοί και μας αρέσει αυτό. Τώρα, αν αφιερώσουμε λίγο το χρόνο όσον αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση, ήδη έχουμε τα πρώτα σημάδια, όπως είναι την εφαρμογή για το Athens Trees, για την φύτευση των δέντρων. Αυτό είναι συγκεκριμένη εφαρμογή. Ναι, βέβαια, είναι συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία επί της ουσίας είναι μια εφαρμογή ανοιχτής δημοκρατίας, λογοδοσίας. Ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας έχει υποσχεθεί 5.000 δέντρα φύτευση το χρόνο, οπότε εμείς κάναμε μια εφαρμογή με συνεργασία με τη ΔΑΕΜ, η οποία δείχνει αυτό το πράγμα. Ποια δέντρα φυτεύτηκαν και πού. Και ευελπιστούμε στο μέλλον να δέχεται και προτάσεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι έχει ξεκινήσει. Ναι, έχει βγει στον αέρα, είναι εφαρμόσιμο. Και άρα μπορεί μπορεί να μπαίνει ο πολίτης στην εφαρμογή και να βλέπει τι έχει γίνει όσον αφορά τα δέντρα. Μάλιστα. Και σε ποια περιοχή βρίσκεται το καθένα, έτσι. Πού έχει φυτευτεί και τι. Επίσης, η ΔΑΕΜ έχει αναπτύξει μια καινοτόμα εφαρμογή για paperless office, δηλαδή για εξοικονόμηση χαρτιού σε επίπεδο διοίκησης, δηλαδή σε ποσοστό 80-90%, το οποίο και αυτό είναι εφαρμόσιμο. Και σύν το ότι η καθημερινότητα της ψηφιακής διακυβέρνησης αφορά και τα μεγάλα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά όμως δεν θα μπορέσουν. Αυτό είναι και κάτι που καίει και τους περισσότερους. Τα μεγάλα έργα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν ενταχθεί έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία τη διαγωνιστική. Κάποια έχουν κατακυρωθεί οριστικά και κάποια είναι ακόμα σε φάση διαγωνισμού. Αλλά αυτά δεν είναι άμεσα υλοποιήσιμα. Θα έχουν ένα χρόνο ορίμανσης και μέχρι την οριστική παράδοση. Μπορεί ο πολίτης μέσω εφαρμογής να έχει την εικόνα για την πορεία αυτών των έργων. Κοιτάξτε, αυτά τα έργα ακόμα δεν έχουν ανάδο. Ή αυτό είναι στο μεταγενέστερό σας σχέδιο. Τα έργα αυτά ακόμα δεν έχουν ανάδοχο. Οπότε μιλάμε για... είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Και κάποια έργα συνδυάζουν και τεχνητή νοημοσύνη. Με αποτέλεσμα έχει πολλές προμήθειες.
Οπότε αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να υπάρχει ένας μηχανισμός θα σας που πω να κάνει on track. Γιατί το θέτω ναι, έτσι, διότι λαμβάνουμε και μηνύματα και συνομιλώντας με κόσμο, μας λένε πολλές φορές ναι, θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται ακριβώς με τα έργα τα οποία είναι να ξεκινήσουν, τι υπάρχει στα σκαριά, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Οπότε θα ήταν κάτι αυτό που, αν θα μπορούσε να διευκολύνεται δηλαδή τους πολίτες, για το να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα μέσα σε αυτό το τοπίο. Γιατί ξέρετε, τώρα βάζουμε και πολλά θέματα μαζί, αλλά οι πολίτες της Αθήνας έχουν και μια μόνιμη εποδό. Βλέπουμε μονίμως εργοτάξια, τι είναι όλα αυτά, τι γίνεται, και κανείς δεν μας δίνει και ξεκάθαρη εικόνα. Όχι μόνο τώρα, μιλάω και από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε τι λέμε. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει ήδη εφαρμογή η οποία έχει αναπτυχθεί και έχει βγει στον αέρα, mm-hmm. στην οποία μπορεί να δει ο πολίτης πού γίνονται τομές, οπότε υπάρχει κατηλημένο οδόστρωμα. Πώς λέγεται? Επειδή είναι της αντιδημαρχίας των κτηριακών έργων, μου διαφέρει αυτή τη στιγμή, mm-hmm. αλλά αν το γκουγκλάρετε θα το βρείτε. Δηλαδή μπορεί άμεσα μπορεί να ενημερωθεί ο καθένας ποιος δρόμος έχει άδεια για τομή. Επομένως, θα υπάρχει κυκλοφοριακή σύγχυση. Και καλό να αποφύγει το δρόμο. Χρηστικό, ναι. Πολύ χρηστικό, ναι. Απλά τα έργα, τα ψηφιακά που αναφέραμε προηγουμένως, δεν είναι έργα τα οποία είναι της καθημερινότητας σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή μπορεί να ενοχλήσουν. Ένα από τα έργα αυτά είναι, ας πούμε, η τοποθέτηση έξυπνων μετρητών σε σχολεία ή σε κυβερνητικά κτίρια, όπου μετά θα μπορούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να ελέγξουμε την κατανάλωση. Ή να δούμε ποια έχουν τη μεγαλύτερη απώλεια, οπότε να πάμε να τα θεραπεύσουμε με ενεργειακή αναβάθμιση. Mm-hmm. Οπότε δηλαδή, αυτό λέω ότι... για τα σχολικά κτίρια τώρα και όχι μόνο, από ό,τι κατάλαβα. Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι τα έργα τα οποία είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, mm-hmm. τα οποία είναι ψηφιακά έργα ως επιτοπλίστων, είναι δύσκολο να παρακολουθηθούν σε αυτή τη φάση. Απλά θα τα τρέξουμε ώστε οι πολίτες να μπορούν εντός αυτής της τετραετίας να γευθούν τους καρπούς. Ξέρετε, με την όλη συζήτηση για την ψηφιοποίηση, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση, υπάρχουν δήμοι που είναι πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι, κάποιοι άλλοι που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Μιλάμε πλέον και για ολική ψηφιοποίηση των δημοτικών αρχών και γενικότερα του δημοσίου. Είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα μέσα σε όλη αυτή την, έτσι, θα έλεγα, αρνητική παρακαταθήκη. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό η ολική ψηφιοποίηση και όλο αυτό να λειτουργήσει σωστά όμως και να κάνει τη ζωή του πολίτη πιο εύκολη, όχι να την κάνει πιο περίπλοκη? Πιστεύετε ότι θα βγει? Κοιτάξτε, μια βασική παγίδα είναι να μην ψηφιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία. Κατά τα άλλα, ο Δήμος Αθηναίων έχει πάρα πολλές διαδικασίες τις οποίες μπορεί μέσα από το e-services, city of Athens, δηλαδή e-services, ο πολίτης να εξυπηρετηθεί απομακρυσμένα. Ήδη υπάρχει μια συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο για ψηφιοποίηση της πολεοδομίας. Από παλιά έχει γίνει ψηφιοποίηση διάφορων διοικητικών εγγράφων. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε ένα σχετικά καλό επίπεδο. Σχετικά. Χρειάζεται να γίνουν πολλά βήματα παραπέρα. Και σύν το ότι είναι αυτό, ότι θα πρέπει δηλαδή κάποιος να ξανατρέξει στη φάση της ψηφιοποίησης, να ξανατρέξει και τη διαδικασία από την αρχή και να δει ποια βήματα είναι περιττά πλέον. Λέτε, αυτό, ναι, ότι ό,τι είχε γίνει μέχρι τώρα είναι δώρον άδωρον. Γιατί ξέρουμε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα μέχρι τώρα. Το θέμα είναι αν αυτά όμως μπορούν να είναι ωφέλιμα. Σίγουρα είναι ωφέλιμα, γιατί όταν γλιτώνει τη μετακίνηση mm-hmm. ή κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν απομακρυσμένα και ετεροχρονισμένα, ή μάλλον σύγχρονα, δηλαδή θα μπορεί κάποιος να μπει 10 ώρα το βράδυ από τον υπολογιστή του και να πάρει ένα εγγραφό, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό ξέρετε, το είδαμε έτσι με αρκετή επιτυχία στον GOV όσον αφορά πιστοποιητικά γέννησης, για παράδειγμα, ή την αίτηση για το ποινικό μητρό. Δηλαδή πράγματα που έπρεπε να πας μέχρι, ας πούμε, για το πιστοποιητικό γέννησης. Ακριβώς. Πλέον δεν χρειάζεται να το κάνεις. Ήδη έχουμε δει πρώτα θετικά δείγματα σε αυτό το τομέα. Ναι, σύμφωνοι. Απλά αυτό λέω ότι θα πρέπει την ώρα που γίνεται και η ψηφιοποίηση mm-hmm. ή γίνεται η ψηφιακή διαδικασία, θα πρέπει σε εκείνο το στάδιο να ξανατρέξει κάποια διαδικασία από την αρχή και να αφαιρεί στάδια, αν δει ότι κάποια είναι περιττά. Θα πάρει πολύ χρόνο, πιστεύετε, έτσι, να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ψηφιοποίησης? Τώρα δεν μιλάτε για το Δήμο Αθηναίων, μιλάτε μάλλον για το σύνολο της χώρας. Και το σύνολο της χώρας, γενικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε έτσι σε ένα καλό επίπεδο? Νομίζω πως ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς, mm-hmm. δυστυχώς επειδή οι υπηρεσίες
στεγνώνουν και από κόσμο. Ναι. Και μέσα από τον ΑΣΕΠ είναι δυσλειτουργικό. Δεν υπάρχουν πλέον άνθρωποι να εξυπηρετήσουν. Ορισμένα πράγματα αναγκάζονται και πηγαίνουν ψηφιακά, γιατί δεν υπάρχει κόσμος να εξυπηρετήσει. Άρα πλέον σε κάποιο σημείο θα αναγκαστεί και η δημόσια διοίκηση να προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον. Με ό,τι συνεπάγεται βέβαια αυτό και θα το δούμε και στην πράξη. Σίγουρα, βέβαια. Αυτό καλώς ή κακώς μόνο στην πράξη θα το δούμε. Θέλω να επιστρέψω λίγο στα του Δήμου. Είχε πει ο κύριος Δούκας προεκλογικά και σε αυτήν εδώ την εκπομπή όταν ήταν υποψήφιος, ότι θέλω, στόχος μου είναι να κάνω τους πολίτες ουσιαστικά συμμέτοχους σε όλα αυτά που τους αφορούν, στα κοινά του Δήμου. Είχαν τότε συζητηθεί και πέσει στο τραπέζι ακόμα και συζητήσεις για τοπικά δημοψηφίσματα. Αυτό έχετε κάποιο σχέδιο να γίνει σε επίπεδο ψηφιακού, για παράδειγμα, ψηφίσματος? Το έχετε συζητήσει? Κοιτάξτε, είναι στα πλάνα του Δήμου, αλλά όχι στα άμεσα πλάνα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι προσπαθούμε, εννοείται, ό,τι έχει σχέση με το Δήμο να είναι όσο πιο ανοιχτό γίνεται. Όπως, για παράδειγμα, στα σχολεία θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πυρήνες της γειτονιάς. Δηλαδή? Να προκαλέσουμε δράση στα σχολεία, ώστε να ξαναμαζέψουν να είναι επισκέψιμα και τα απογεύματα, αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Λέτε να είναι ανοιχτά τα προάβλια των σχολείων για τα παιδιά? Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, προσπαθούμε να προλάβουμε το χρόνο για να δημιουργήσουμε κάποια δημιουργική απασχόληση για το καλοκαίρι. Mm-hmm. Όπως τον 1,5 μήνα που είναι κλειστά τα σχολεία, υπάρχει μια απασχόληση για τα παιδιά της γειτονιάς, ώστε να αποφορτιστούν και οι γονείς από τη φύλαξη που δεν μπορούν. Σίγουρα, γιατί δεν έχουν όλοι οι γονείς διακοπές, ούτε διαρκείας, μπορεί και κάποιοι και καθόλου. Όχι, είναι βασικό πρόβλημα και το είχαμε συζητήσει με τις ενώσεις γονέων και το είχαμε διαγνώσει από την αρχή, δηλαδή. Mm-hmm. Τι άλλο σκοπεύετε να κάνετε όσον αφορά τις δράσεις των σχολείων? Κοιτάξτε, η τελική μορφή που θέλουμε στα σχολεία θα πρέπει να είναι ευπρεπή, ανθυρά, ενεργειακά, αυτόνομα και απέχει μικρούς και μεγάλους αυτή. Φίλους. Αυτή η περιγραφή απέχει από την πραγματικότητα για πολλά σχολικά κτίρια στο Δήμο Αθηναίων, εδώ που το συζητάμε. Προσπαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι τα βρήκαμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρήκαμε και σχολικές επιτροπές, οι οποίες... Καταργούνται βέβαια οι σχολικές επιτροπές. Όχι, εμείς θα τις διατηρήσουμε. Αυτό βέβαια είναι μια κυβερνητική απόφαση. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Όχι, υπάρχει μια... Επειδή έχουμε πολλά σχολεία, έχουμε γύρω στα 398 πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και 400 κάτι... μαζί με τα νηπιαγωγεία, αν δεν κάνω λάθος. Προβλέπει το νομοσχέδιο ότι με μια διαδικασία την οποία έχουμε κάνει ήδη, αν υπάρχουν πάνω από 100 σχολεία στο Δήμο, να υπάρχει εξαίρεση από την κατάργηση των νομικών προσώπων. Εμείς την κάναμε τη διαδικασία γιατί θέλαμε να εμπλακούν τα σχολεία όσο δυνατόν περισσότεροι, ώστε να υπάρχει καλύτερη φροντίδα για τις σχολικές μονάδες. Μιλάτε και κτηριακά και στα γενικότερα, σε όλα τα... Γενικότερα, ναι. Για τα κτηριακά ζητήματα, τα οποία τα ξέρουμε και τα είχαμε αναδείξει κιόλας και προεκλογικά, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύς δρόμος. Πιστεύετε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει διαφορά? Νομίζω ότι έχουμε πιάσει δουλειά και ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε σε επίπεδο συντήρησης. Και τουλάχιστον να είναι ασφαλή τα κτίρια για τα παιδιά, αν έχουν γίνει και απαραίτητοι έλεγχοι, γιατί είναι το ζήτημα της ασφάλειας, είναι και το πρωτεύον. Σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο έχουν ενταχθεί όλα τα σχολεία στο πλαίσιο του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου. Οπότε απλά είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει λίγο χρόνο για να συλλέξουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Ακόμα, αν φανταστείτε, αυτοψίες δεν έχουν ξεκινήσει. Οπότε θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά τουλάχιστον θα γίνει. Έχουμε ανεβάσει ταχύτητες όσον αφορά τη συντήρηση. Δυστυχώς, όσον αφορά την ανέγερση καινούριων, εξαρτώμαστε από την κεντρική κυβέρνηση, στην οποία προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια συνεργασία για να αντλήσουμε κάποια κεφάλαια. Αλήθεια, πώς υπάρχει... πάει η συνεργασία σας με την κεντρική κυβέρνηση? Κοιτάξτε, πολλά έχουν υποθεί, έτσι, διάφορες διαμάχες πριν καν βγει δήμαρχος και ο κύριος Δούκας. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Να είμαστε αισιόδοξοι. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, κοιτάξτε, θέλει μία όσμωση, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι. Τα μεγάλα έργα πάντως προχωράνε, από ό,τι μαθαίνουμε. Ναι, δεν ήταν εύκολο, αλλά νομίζω ότι και εκεί έχουμε επιδείξει. Και για να το πούμε, μπορούμε να πούμε και επισήμως ότι οι εργασίες στο Βοτανικό έχουν ξεκινήσει. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν τα πρώτα στάδια που ήταν απαραίτητα προκειμένου να μπει ένα τόσο μεγάλο έργο σε εφαρμογή. Μπορούμε να ελπίζουμε εμείς Παναθηναϊκοί επιτέλους. Κοιτάξτε, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι, οπότε και ο Δήμαρχος είναι Παναθηναϊκός. Άρα η αλήθεια είναι ότι τις προθέσεις μας είναι να γίνει. Να πούμε και μπράβο μας που είμαστε και εφτάστεροι πλέον, μην το ξεχνάμε. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα, βέβαια. Μπορούμε δηλαδή να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα γίνει το γήπεδο επιτέλους. Κοιτάξτε, και η ανάπλαση στο Βοτανικό, βέβαια, γιατί μιλάμε για μια έτσι γενική ανάπλαση εκεί στο Βοτανικό. Μιλάμε για την αλλαγή της εικόνας ολόκληρης περιοχής. Δεν είναι μόνο ένα γήπεδο ουσιαστικά. Είναι πολύ φιλόδοξο το έργο. Προφανώς δεν είναι μόνο το γήπεδο. Είναι ένα έργο ανάπλασης όλης της περιοχής. Είναι πάρα πολλά τα στρέμματα. Έχει μέσα από οδοποιία και κοινόχρηστους χώρους μέχρι αποχέτευση και ό,τι προβλέπεται για να γίνει μια πλήρης ανάπλαση. Πραγματικά, ο Βοτανικός την επόμενη μέρα δεν θα θυμίζει τίποτα το Βοτανικό που ξέρουμε όλοι. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα προχωρήσει ή ότι δεν μπορούμε να είμαστε ακόμα, πρέπει να είμαστε μάλλον επιφυλακτικοί ακόμη? Κοιτάξτε, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο συνάδελφος αντιδήμαρχος μαζί με τον δήμαρχο και όλο το υπόλοιπο επιτελείο που έχουν αναλάβει τη διπλή ανάπλαση τρέχουν νυχθημερών γι' αυτό. Το έχουν βάλει σε πρώτη προτεραιότητα και είναι ένα στοίχημα και με τον εαυτό τους και με τον εαυτό μας γενικά ως δημοτική αρχή. Είναι στις πρώτες μας προτεραιότητες. Και σίγουρα θα μπορείτε να το δικαίως να το κάνετε και σημαία στο τέλος της θητείας σας, αν και εφόσον έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Γιατί είναι, ναι, κάτι, είναι κάτι που το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Σαφώς. Και το ρωτάω γιατί γενικότερα τα μεγάλα έργα είναι ένα θέμα και μάλιστα, όπως και ο Βοτανικός, η ανάπλαση της Ακαδημίας Πλάτωνος και εκεί υπήρχε και υπάρχει μία διχογνωμία. Άλλο θέλουν, όπως φαίνεται, άλλο θέλει μια μερίδα κατοίκων, όπως φαίνεται. Άλλο σχέδιο είχε προηγούμενη δημοτική αρχή. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε? Όσον αφορά την ανάπλαση, ναι, στην Ακαδημία Πλάτωνος. Γιατί γνωρίζουμε και έχουμε μάθει ότι ο κύριος Δούκας, σεβόμενος την άποψη των πολιτών, κάπου έχουμε την εικόνα ότι έχει παγώσει το όλο θέμα. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό να παγώσει και είναι διαφορετικό να τροποποιηθεί. Mm-hmm. Όπως έγινε και σε διάφορα άλλα έργα στο Δήμο Αθηναίων, ναι, το οποίο πραγματικά... Είδαμε και το λόγο του Στρέφη ουσιαστικά. Ακριβώς. Ναι, ότι γίνονται παρεμβάσεις στο λόγο πάρκο, του Στρέφη. Ναι. Και το πάρκο Ριζάρι. Mm-hmm. Δηλαδή, πάντα ο Δήμαρχος σεβάστηκε την άποψη των πολιτών και νομίζω κινείται με αυτό γνώμονα και θα συνεχίσει να κινείται. Αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση ενάντια στο να γίνονται τα έργα. Τα έργα θα γίνουν όπως προβλέπετε, αλλά με ένα διαφορετικό πρόσημο. Υποθέτω χωρίς σκοπές δέντρων στην Ακαδημία Πλάτωνος. Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι το αντικείμενο ακριβώς το δικό μου, καλό είναι να μην μπαίνω σε ξένα χωράφια, αλλά παρόλα αυτά να ξέρετε ότι είναι δέσμευση του Δημάρχου ότι θα ακουστούν οι απόψεις των πολιτών και πάντα θα υπάρχει ένα πρόσημο βιωσιμότητας και ας το πούμε ένα πράσινο πρόσημο σε όλα τα έργα. Πράσινο πρόσημο εφόλης της ύλης. Και έτσι για να κλείσουμε, θέλω και ένα σχόλιο για τις ευρωεκλογές. Γιατί πήγαμε από εθνικές εκλογές, πήγαμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Είμαστε από εκλογές σε εκλογές. Είναι σαν να μην έχουμε βγει ποτέ από την διάθεση έτσι, των εκλογών. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι. Γιατί έχουν κομματικό χρώμα και οι ευρωεκλογές, όπως είχαν και οι αυτοδιοικητικές ξεκάθαρα κομματικό χρώμα. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Θα ήθελα το σχόλιο σας και για την πορεία και του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, γενικά είναι πολυεπίπεδες εκλογές, γιατί μπορεί να σας αναφέρει στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές που έχουν 6 μήνες διαφορά, ένα χρόνο ας πούμε, αλλά στο ενδιάμεσο γίνονται εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο Συμβολογραφικό Σύλλογο, στις Συνδικαλιστικές Ενώσεις των Καθηγητών, δηλαδή όντως... Ναι, δεν σταματάει. Φοιτητικές, να βάλουμε και τις φοιτητικές, να τις βάλουμε και αυτές, εκλογές είναι και αυτές.
Σωστό. Άρα το 23-24 ήταν μια πολύ παραγωγική περίοδος σε θέματα δημοκρατίας, ας το πούμε. Εντάξει, κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές είναι ένα στοίχημα. Είναι ένα στοίχημα για όλα τα κόμματα που συμμετέχουν. Δεν σας κρύβω ότι προφανώς εγώ προέρχομαι από το ΠΑΣΟΚ. Το ξέρω, εύχομαι... είστε από το χώρο του ΠΑΣΟΚ από πολύ νεαρή ηλικία. Ναι, ισχύει. Εντάξει, βέβαια, ομολογώ ότι ο συνδυασμός έχει και άλλες αποχρώσεις. Δεν είμαστε μονοθεματικοί, οπότε... Νομίζω κανείς πλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί μονοκομματικός. Βλέπετε, ο κύριος Κασελάκης ψαρεύει από τα δεξιά, ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάει πιο κέντρο, δεν γίνεται. Εντάξει, εμείς είμαστε, μπορεί να μην είμαστε μονοθεματικοί, αλλά έχουμε ένα, ας το πούμε, σαφή προοδευτικό προσανατολισμό, γιατί είμαστε μια σύμπραξη η οποία έχει και χώρους από τον πράσινο χώρο για την οικολογία. Οπότε από τα δεξιά δεν σας ενδιαφέρει. Δεν ψαρέψαμε. Όχι, δεν είναι ότι μας ενδιαφέρει, απλά δεν ψαρέψαμε. Ναι. Δεν ψαρέψαμε κάτι. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ το οποίο προέρχομαι, έχουμε ό,τι καλύτερο και ελπίζω να... Παραμένει τρίτο, να εκπληρωθεί. Κοιτάξτε, ο Περέδη δείξε Κυριακή κοντή γιορτή. Δηλαδή είναι ακόμα νωρίς, λέτε. Πάντως ξεκάθαρα μένει στάσιμο, δηλαδή φαίνεται ότι δεν ανεβαίνει. Οψόμετα. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Ελπίζουμε ότι η πρότασή μας θα εισακουστεί. Η αλήθεια είναι ότι και με τον Δήμο καταφέρνουμε και δείχνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα πεδίο το οποίο δείχνουμε μια άλλη, πιστεύω, ατζέντα από την προηγούμενη διοίκηση. Δηλαδή. Νομίζω ότι και σε πλαίσια ανοιχτής δημοκρατίας, αλλά και σε μια λογική βιωσιμότητας, και σε μια λογική γενικά της ατζέντας του προοδευτικού χώρου. Νομίζω ότι δείχνουμε καθημερινά αυτή τη μεταστροφή και γι' αυτό νομίζω ότι και ο κόσμος μας βλέπει με πολύ θετικό μάτι. Αλήθεια, ο κόσμος τι σας λέει? Νομίζω ότι μέχρι τώρα... Εντάξει, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ακόμα είναι νωρίς. Αλλά νομίζω ότι... αγκαλιάζει με πολύ θετικό βλέμμα τη νέα διοίκηση και... Ας το πούμε κάπως σκεπτικά, γιατί αναμένει αυτά που του έχουμε τάξει. Και αυτό είναι είναι δεδομένο. Και... Τι είναι αυτό που ζητάει? Τηρήστε τις δεσμεύσεις σας ή υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα ζητούν? Νομίζω ότι χρειάζεται ένα βάλσαμο στην καθημερινότητά του, η οποία πια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλει χαμηλά την μπάλα, αυτό πολλή δουλειά. Και θέλει κάποιον δίπλα του που, αν μη τι άλλο, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης έχει και αυτό το ρόλο. Και κάτι μου λέει ότι αυτή η πενταετής θητεία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους Δήμους και για τον Δήμο Αθηναίων. Νομίζω ότι θα δούμε πολλά και θα έχουμε και πολλές εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς. Κυρίες και κύριοι, και με αυτά τα του Δήμου Αθηναίων και λίγο τι από ευρωεκλογές, γιατί μην ξεχνιόμαστε, την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά ανοίγουν και οι ευρωκάλπες με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής αυτής. Ξέρετε ότι στα social media που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης μπορείτε να στέλνετε οτιδήποτε θέλετε, να μας δείξετε, να μας πείτε, να σχολιάσετε, οτιδήποτε θέλετε έτσι να το δείξουμε και εμείς στην οθόνη, αλλά και να φέρνουμε και τους αρμόδιους και να τους ρωτάμε τι σκοπεύουν να κάνουν με βάση των δικών σας ερωτημάτων. Καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε πάλι μεθαύριο την Πέμπτη με περισσότερα θέματα τοπικής αυτοδιοικήσεως κυρίως και όχι μόνο.